Τα 500 εκατομμύρια υπολογίζεται ότι ξεπερνούν οι διαβητικοί ανά τον κόσμο, ενώ μέχρι το 2030 θα αγγίξουν τα 640 εκατομμύρια, όπως εκτιμούν οι ειδικοί. Στην Ελλάδα η κατάσταση της νόσου είναι ανησυχητική, καθώς υπολογίζεται ότι περίπου το 10 με 12% του πληθυσμού πάσχει από διαβήτη τύπου 1 και 2. Με σύνθημα «Όλοι μαζί είναι καλύτερα» και η ενημέρωση σώζει, ο Παγκρίτιος Σύλλογος για τον Ιανικό Διαβήτη μοίρασε πληροφοριακό υλικό στην Πλατεία Ελευθερίας με τη δράση να συνοδεύεται από κριτική μουσική. Και ένα παραπάνω στην Κρήτη, γιατί όπως ξέρουμε είμαστε μια κλειστή, παρόλο που είμαστε μια μεγάλη κοινωνία, και όλα γίνονται πίσω από 4 στίχους. Ένα πράγμα είναι και ο Ιανικός Διαβήτης. Άρα το σύνθημά μας σήμερα είναι ότι αφήστε τα ταμπού εκτός. Και ελάτε μαζί να αναδείξουμε αυτό το πρόβλημα και να βοηθήσουμε ένας τον άλλον. Ο στόχος είναι πάντα να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον. Να δείξουμε ότι ο διαβήτης είναι ένας τρόπος ζωής και ένα εφαλτήριο για να μπορεί κανείς να γίνει ακόμα καλύτερος. Δεν τον αντιμετωπίζουμε σαν αδυναμία, αλλά περισσότερο σαν δύναμη. Και για τους γονείς και για τα παιδιά μας. Είναι ένα αυτοάνοσο της μόδας, ας το πούμε, νόσημα που τίνει να γίνει ένας τρόπος ζωής. Η κυρία Λασιθιωτάκη, η οποία έχει διαβήτη από τα 11 της χρόνια και για 50 χρόνια, στέλνει τα δικά της μηνύματα. Έπαθα υπογλυκαιμία στα 11 μου χρόνια και επίσης είχα φοβερή κόπωση. Εδώ και 17 χρόνια φοράω την αντλία ινσουλίνης και η ζωή μου τώρα είναι πιο εύκολη γιατί η τεχνολογία έχει προχωρήσει. Μπορείς να ζήσεις πολύ όμορφα με τις όποιες δυσκολίες μπορεί να παρουσιαστούν, χωρίς να στερούμαστε τίποτα. Και το γιορτάσουμε είναι εντελώς συντηρητική επιλογή. Όπως τονίζουν τα μέλη του Παγκρίτιου Συλλόγου, ο διαβήτης αντιμετωπίζεται όταν συμφιλιωθείς μαζί του, όταν το κάνεις τρόπο ζωής, με σωστή διατροφή, άσκηση, παρακολούθηση και υγιεινό τρόπο ζωής. Υπάρχει συνεχόμενη αυξητική τάση στα νοσοκομεία βάσει των ιατρείων που ρωτάμε συνέχεια και αυτό είναι το ενισχυτικό. Και πάνω απ' όλα να διώξουμε από πάνω μας το ταμπού. Υπάρχει ένα μεγάλο ταμπού, ιδίως εδώ στην Κρήτη, όπου μην μαθευτεί για τα παιδιά μας το ότι έχει διαβήτη. Δεν είναι κάτι. Δεν υστερούν πουθενά. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα διαβήτη, η οποία εορτάζεται στις 14 Νοεμβρίου, η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Παγκρίτιο Σύλλογο για τον Ιανικό Διαβήτη και το δεύτερο εργαστηριακό κέντρο θα υλοποιήσει δράσεις για την ενημέρωση του κοινού, ενώ με τον μπλε φως του διαβήτη θα φωτιστούν μνημεία και κτίρια σε όλο το νησί μας.